Γεια σας κορίτσια, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Ειρήνη και πάω να σας δείξω πώς να φτιάξετε αυτή την εύκολη μαργαρίτα ώστε να διακοσμήσετε ένα στεφάνι. Μπορείτε να το βάλετε πάνω στα ρούχα, να το βάλετε σαν μπερλόκ, ό,τι φανταστείτε. Πλέχετε πάρα πολύ απλά, δεν έχει βαθμού δυσκολίας. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να πατάτε το κουδουνάκι για τα νέα βίντεο που ανεβάζω καθημερινά. Το χεράκι μου αρέσει για να φτιάχνετε τα σχέδια και να τα μοιράζετε με τις φίλες σας. Σκοπός είναι να μοιραζόμαστε τα σχέδια. Κορίτσα, όπως γνωρίζετε, στα βίντεο υπάρχουν ρυθμίσεις. Είναι το γρανάζι που υπάρχει στο βίντεο. Το ανοίγετε, πάτε ταχύτητα αναπαραγωγής, επιλέγετε ταχύτητα στην οποία μπορεί να πλέξει η κάθε μία σας. Εγώ ενημερώνω με υπότιτλους. Ό,τι απορίες έχετε μέσα στις ομάδες, Ειρήνη στο Facebook. Μπορούμε να τις λύσουμε, να δείτε και τα σχέδια που ανεβάζουν τα κορίτσια, να πάρετε ιδέες. Και αν δεν έχετε Facebook, Instagram με ακολουθάτε. Πάμε να το αρχίσουμε. Λοιπόν, θα πάρω το κίτρινό μου χρώμα και θα κάνω έναν κύκλο γύρω από τα δύο μου δάχτυλα, ώστε να αρχίσω να κάνω το μαγικό μου κύκλο. Εγώ θα χρησιμοποιήσω ακριλικό νήμα και ένα βελονάκι τριάρι. Θα βάλω μέσα στο βελονάκι μου, θα τραβήξω και στη συνέχεια θα πάρω κλωστή να ασφαλίσω τη θηλιά μου. Τώρα, μέσα στο μαγικό μου κύκλο θα μπω και θα κάνω 5 άρρηκτα, που σημαίνει ότι θα βάζω το βελονάκι μέσα, θα τραβάω την κλωστή μου, θα τη φέρνω μπροστά, ώστε να έχω πάντα 2 θηλιές πάνω στο βελονάκι, λοξά το βελονάκι μου ώστε να πάω κάτω από το χέρι και να ανέβω ψηλά, ώστε με το ράμφος να μαγκώσω την κλωστή, να την περάσω μέσα από τις 2 μου θηλιές κλείνοντας με άρρηκτο. Πάμε να το ξανακάνουμε. Πάλι. Θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω. Είδατε, λοξά το βελονάκι μου. Έτσι δεν περνάει η θηλιά. Άρα πρέπει να την περάσω στο λοξό. Θα πάρω κλωστή επάνω, λοξά, ώστε να το ράμφος να ακουμπήσει την κλωστή, ώστε να μπορέσω να την περάσω μέσα από τις 2 μου θηλιές. Έκανα 2 άρρηκτα. Πάω να κάνω και τα υπόλοιπα για να σας πω τη συνέχεια. Λοιπόν, έκανα τα 5 μου άρρηκτα. Θα τραβήξω την κλωστή μου πάρα πολύ σφιχτά, ώστε να κλείσω το μαγικό μου κύκλο. Και τώρα θα πάω από πίσω εδώ, θα βάλω το βελονάκι μου μέσα, θα πάρω την κλωστή μου να την περάσω μέσα από τις 2 μου θηλιές κλείνοντας με βοβό. Στη συνέχεια θα περάσω στη διπλανή εδώ τρεπίτσα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω. Καλό είναι εσείς εδώ που κλείνουμε να πάρετε κάτι να μαρκάρετε, όσοι εσείς είστε αρχάριες. Εγώ δεν το κάνω γιατί πλέχω πάνω από 42 χρόνια από τα 5 μου και ξέρω ακριβώς που θα πατήσω. Θα πάρω κλωστή, θα περάσω μέσα από τις 2 μου θηλιές κάνοντας άρρηκτο, ξανά στο ίδιο σημείο θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω με άρρηκτο, θα περάσω δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου μέσα στην τρυπίτσα, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω με άρρηκτο, στην ίδια τρυπίτσα θα μπω, θα τραβήξω, θα κλείσω με άρρηκτο. Αυτό γύρω γύρω μέχρι η δεύτερη μου σειρά να έχει 10 άρρηκτα. Λοιπόν, τελείωσα, από πίσω το βελονάκι μου, παίρνω κλωστή, κλείνω με βουβό. Τελειώσαμε τη δεύτερη μας σειρά. Πάμε στην τρίτη. Στην τρίτη θα έχω 15 άρρηκτα, που σημαίνει ότι το πρώτο, στην πρώτη τρυπίτσα θα μπω, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω και τις 2 μου θηλιές με ένα άρρηκτο, θα μπω στο ίδιο σημείο, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω και τις 2 μου θηλιές πάλι με ένα άρρηκτο. Θα περάσω δίπλα. Θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω με άρρηκτο. Στην επόμενη 2 άρρηκτα. Εναλλάξτε θα κάνετε. 2 άρρηκτα, 1 άρρηκτο, 2 άρρηκτα μέχρι να τελειώσετε την τρίτσα σειρά και να έχετε τα 15 άρρηκτα. Λοιπόν, τελείωσα, θα περάσω από πίσω το βελονάκι μου να βάλω, να πάρω κλωστή, να κλείσω με βουβό και να πάρω κλωστή να περάσω μέσα από τη θηλιά μου και πάω να κόψω την κλωστή μου. Και τώρα θα περάσω μέσα από τα άρρηκτά μου την κλωστή μου, με αυτόν τον τρόπο θα την ασφαλίσω και θα την κόψω. Και θα πάω να κόψω και την κάτω κλωστή. Τώρα πάμε να βάλουμε το λευκό μας το χρώμα. Θα πάρουμε το λευκό. Θα κάνουμε ένα κύκλο γύρω από το δαχτυλό μου. Θα τον ευγάλω. Θα βάλω μέσα το βελονάκι μου. Θα τραβήξω ώστε να σχηματίσω τον κόμπο μου και τη θηλιά μου ταυτόχρονα. Και τώρα, εδώ που έχω την τρυπίτσα,
Θα βάζω μέσα το βελονάκι μου, θα πάρω την κλωστή μου, θα την περάσω μέσα από την τρυπίτσα και στη συνέχεια θα πάρω κλωστή και θα ασφαλίσω τη θηλιά και θα κάνω 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 και 1, 5, γιατί μετράω πάντα και αυτή εδώ την αρχική μου, θα περάσω στη διπλανή τρυπίτσα εδώ ακριβώς, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω με άριχτο. Τώρα πάλι 5 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, 5, θα πάω στη διπλανή τρυπίτσα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω με άριχτο. Αυτό θα το κάνουμε γύρω γύρω μέχρι να τελειώσουμε τη σειρά. Λοιπόν, πάμε να έχω κάνει τις 5 τελευταίες μου αλυσίδες. Θα βάλω εδώ που άρχισα το βελονάκι μου, να τραβήξω, να πάρω κλωστή, να περάσω από τις 2 μου θηλιές κλείνοντας με άριστο και να πάρω κλωστή, να περάσω μέσα από τη θηλιά μου και να πάω να κόψω την κλωστή μου. Και τώρα θα πάω να περάσω τις κλωστές μου μέσα από τις αλυσίδες. Την έκοψα, πάω να περάσω και αυτή εδώ, ακριβώς μέσα από τις αλυσίδες μου. Λοιπόν, έτοιμη και η μία μου μαργαρίτα και η άλλη, για να διακοσμήσω εγώ το πασκαλινό στεφανάκι που έχω εκεί. Εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας! Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή και στα 4 κανάλια, ώστε να παίρνετε τις ειδοποιήσεις. Αλλά επιλέξτε την εντολή όλες, για να λαμβάνετε ό,τι ανεβάζω στα 4 κανάλια πρώτες.